Άντε για! Άντε για! Σήμερα δεν ήταν προγραμματισμένο να ανέβει αυτό το βίντεο. Έλα μου όμως που πριν από δύο μέρες χάλασε το PC μου και έχασα και τα πλάνα μου μιας βλογκάρας που σας ετοίμαζα δύο εβδομάδων. Οπότε τι να κάνουμε, κάτσε. Όχι γυναικάρα, μη σκάς γυναικάρα. Οπότε τώρα έχουμε ξεμείνει με τον υπολογιστή του D, κάνουμε εκεί όλα τα μοντάζ. Περιμένουμε να έρθει καινούριο υπολογιστή που θα πάρω εγώ. Αυτά είναι πράγματα που όσοι με ακολουθείτε στο Instagram τα ξέρετε ήδη. Όσοι δεν με ακολουθείτε, βλέπετε τι χάνετε. Ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Σήμερα θα διαβάσουμε εγώ και ο D. Η Λιλή και εγώ. Τα πιο περίεργα, τα χειρότερα πεσήματα που σας έχουν κάνει. Δεν θα διαβάσουμε τραβηγμένα σκηνικά, δεν θα νευριάσουμε σε αυτό το βίντεο, δεν θα διαβάσω σκηνικά που περνάνε στην κλωστούλα που είναι χαριτωμένο και cute και σε κάνω να νιώθεις ωραία και πάνε στην αντίπερα όχθη της παρενόχλησης. Δεν θα πάω σε αυτήν την όχθη, θα μείνω εδώ, πίσω από αυτό το φράχτη. Σας προετοιμάζω από τώρα ότι είναι πάρα πολύ cringe. Διάβαζα σήμερα το πρωί τις ιστορίες και ήμουν έτσι. Cringe alert. Γεια σου, Ντί μου. Πώς είσαι, αγοράκι μου. Πώς νιώθεις σήμερα, παλικάρι μου. Νομίζω ότι είμαι πολύ καλά. Έτσι θέλουμε πάντα, πολύ καλά. Πού σου, σκόρδα. Λίλη, θα ήθελες να μου πεις ποια είναι η σχέση σου με τον Ντί αυτές τις μέρες στο σπίτι. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Η καραντίνα μας έχει φέρει λίγο πιο κοντά. Περνάμε καλά, συνεννοούμαστε, δουλεύουμε μαζί. Η σχέση μας έχει αρχίσει. Εμείς θα παρεμβάζουμε κάθε Κυριακή και Τετάρτη, έτσι. Μην το ξεχνάτε αυτό. Άμα θέλετε να μην τα χάνετε τα επόμενα, κάντε μια εγγραφή. Βαρέστε και το καμπανάκι. Κοπάνα του. Στο εκεί. Κοπάνα του. Ελάτε και στο Instagram. Ελάτε στο Instagram. Να κάνουμε παρέα. Εντάξει. 5 λεπτά intro. Εντάξει. Θα μας βρίζουν όλοι από κάτω. Μιλάς πολύ, δεν λες ιστορίες, μιλάς μόνο. Σας ενοχλώ, μιλάω. Ε, γι' αυτό κάνω βίντεο, για να μιλάω. Αλλιώς δεν μιλάω. Δεν έχω φίλους. Σε εσάς μιλάω μόνο. Εμείς ιστορίες θέλουμε. Που λες, Λίλη μου, είχαμε βγει με την φίλη μου σε κλαμπ και είχε έρθει ο ξάδερφός της, ο οποίος μου την έπεφτε στο ελάχιστο, αλλά εγώ δεν ανταπέδιδα γιατί δεν ήθελα. Εκεί που καθόμασταν στο κλαμπ, μου λέει στο άσχετο ρε, εσύ να σε ρωτήσω. Του λέω, πες μου. Μου λέει, μήπως έχεις βρει αυτές τις μέρες καμία μπάλα στο σπίτι της Μαρίας, της ξαδέρφης. Και του λέω, όχι, αλλά πού κολλάει τώρα αυτό. Και μου λέει, α, γιατί την έχασα όταν σε είδα. Πώς το λένε το παιδί? Τι, κοπέλα μας την έστειλε την ωραία. Παιδιά. Πούμε το λένε Γιώργο. Γεια σου ρε Γιώργαρα. Ο Μπαλαδόρος. Έλα ρε Μπαλαδόρος. Έλα. Περνάτε μαθήματα εδώ πέρα. Διδάσκουμε έτσι. Πάρ' το μάθημα. Πάμε στην επόμενη. Λιλάκι μου όμορφο που λες το ένδοξο 2015, τότε που βγαίναμε στα clubs. Έτσι τα λέμε σε λίγα χρόνια. Τότε που δεν φοράγαμε μάσκες έξω, που δεν υπήρχαν πανδημίες. Καθώς πίναμε το ποτάκι μας με τη φίλη μου, προς το τέλος της βραδιάς έρχεται ένας τύπος, πλησιάζει το αυτί μου και με λάγνο ύφος μου λέει: το κορμί σου είναι φυσικό ή το χτυπάς στα βράχια. Ακριβώς όπως το λέω. Του λέω τι εννοείς. Με ρωτάει ακριβώς το ίδιο, το επαναλαμβάνει. Και τελικά ήμουν με την απορία για πάντα. Δεν καταλάβαμε ποτέ τι εννοούσε, η φίλη μου από τότε με φωνάζει χταπόδι. Τι μπορεί να σήμαινε, εσείς που είστε πιο έτσι μέσα στα πράγματα και είστε ακόμα στην φάση του φλερτ στη ζωή σας, το έχετε ξανακούσει. Έχεις τους πιο όμορφους αστραγάλους που έχω δει. Να σου πω κάτι. Σπάνιο, περίεργο, αλλά διαφορετικό. Έχεις ωραία μάγουλα. Σε βλέπει η κάμερα! Μια φορά περπατούσα με τις φίλες μου στον δρόμο και περνάει άγνωστος και μας φωνάζει: γεια σας, κορίτσια! Είμαι ο Παναγιώτης ο ξεχωριστός. Και με το που διάβασα αυτήν την ιστορία, λέω: αυτός είναι ο Ντί. Έτσι θα καβλάντιζε ο Ντί real life. Συγγνώμη, είμαι ο Διονύσης ο ξεχωριστός. Ξεχωρίζω. Αυτό καλύτερα να αφήνει στους άλλους να το λένε. Όχι, φίλε μου. Αγαπάει τον εαυτό του. Να μείνει με τον εαυτό του τότε. Πας να ρίξεις γκομμενάκι με τον να λες: είμαι ο Διονύσιος ο Θεός. Γιατί όταν με πλησιάσεις δεν μου πεις: γεια σου, είμαι ο Διονυσάρας ο Θεός, ο ξεχωριστός. Γιατί φαινόταν, δεν χρειάζεται να κάνω να το πω. Αντιθέτως. Είχα βγει με μία φίλη μου και ήρθε το καινούργιο της αγόρι με την παρέα του. Αφού γνωριστήκαμε, γελούσαμε, περνούσαμε ωραία και ένας άρχισε να με ρωτάει συνεχόμενα αν θέλω μετά να πάω στο σπίτι του. Αν θέλεις μετά να έρθεις στο σπίτι μου. Αν θέλεις μετά να έρθεις στο σπίτι μου. Αν θέλεις μετά να έρθεις. Είδε το απαντούσα ή απαντούσα εντελώς τρολ, μέχρι που πήρε απόφαση να με ρωτήσει το αν μου έγλυφε το ρουθούνι, αν θα δεχόμουν να πάω τελικά στο σπίτι του μετά. Του απάντησα ποιος γλύφει ρουθούνια και γέλασα γιατί νόμιζα ότι κάνει πλάκα. Κι όμως σε εκείνα τα δευτερόλεπτα ήρθα πρόβλεπτα μια γλώσσα στο ρουθούνι μου. Άλλος εδώ. Έχεις πολύ ωραίο μέτωπο. Να σου πω κάτι. Σου μηνέ.
Ναι, τη 2012 άκουσα ατάκα που πίστευα ότι δεν θα ξανάκουγα ποτέ στη ζωή μου. Ζαχαροπλά, εσύ ήταν ο πατέρα σου. Ρε φίλε, υπάρχουν ακόμα αυτές. Νόμιζα ότι έχουν φύγει με τους δεινοσαύρους αυτές οι ατάκες. Πάλιωσε δηλαδή. Πάλιωσε. Τα αυτιά μου δεν αντέχουν να την ακούν αυτήν την ατάκα. Δεν έχουν πει ποτέ. Ζαχαροπλά, εσύ ήταν πατέρα. Ναι, την έχουν πει. Και λέω, ο πατέρα μου δεν ξέρω τι ήταν. Έφυγε για τσιγάρα και δεν γύρισε ποτέ. Συγγνώμη, κοπελιά, είσαι μάγισσα γιατί σηκώνει πράγματα χωρί καν να τα κουμπά. Είναι Μάιος, γνωρίζω γκομενάκι που ψήνομαι full, αλλά αυτό γκομενάκι φεύγει για το χωριό της, οπότε λέμε καλό Σεπτέμβρη. Μου λέει γενικά thank you next γιατί ήρθε καλοκαίρι και εγώ είμαι στα πατώματα. Περνάνε 2 μήνες, βρίσκω άλλη κοπέλα με την οποία είμαστε μαζί πλέον 3 μήνες και περνάω υπέροχα. Good for you. Μάντεψε φίλε, ντύ. Δεν μιλάει καν σε μένα. Έλα, επέστρεψε, man. Επέστρεψε το άλλο το κοράσιο. Άστα το κοράσιο, το άλλο, γεια σου. Και τι μου λέει. Μου αρέσεις πολύ εγκεφαλικά, αλλά σωματικά δεν με εξιτάρεις. Αλλά τώρα που βρήκες κοπέλα και την έχεις και τόσο καιρό, κάτι πρέπει να κάνεις πολύ καλά. Μωρή, πω, δηλαδή αυτή δεν είναι γλίτσα. Και του λέει, παλιά μιβάδα. Θες να μου το κάνεις και εμένα. Εδώ η φίλη μας μου στέλνει κατευθείαν screenshot, δεν χρειάζεται καν να μιλήσει, μιλάει από μόνο του το screenshot και λέει «Το αγόρι σου δεν απαντάει, αλλά να ξέρεις, θα γίνεις δικιά μου». Και δεν απαντάει η κοπέλα και συνεχίζει «Θα απαντήσεις». Σε θέλω. Είναι τα διαμαντάκια του Facebook αυτά. Τα διαμαντάκια του Facebook και τα διαμαντάκια του Instagram. Να τα προσέχουμε, μην μας πάθουν τίποτα. Θέλω, σε θέλω. Γεννησαρά. Έλα. Σε θέλω. Έρχεται Κλαρίνο Γαμπρός στην Αριστοτέλους και μου λέει «Τι κάνεις, νονά?». Και τη λέω, μάλλον με μπερδεύεις με κάποια άλλη. Και μου λέει, πώς, αφού με το που σε είδα μου την έκανες λαμπάδα. Ωραία. Είσαι ένας άντρας, δεν με ξέρεις, εντάξει. Ναι. Και δεν υπάρχει το Facebook. Και με βλέπεις κάπου έξω. Αχα. Πώς με προσεγγίζεις. Θα έκανα flex τα μπράτσα μου. Τα φλέξαρα. Flex! Ωραία, με βρίσκεις κάπου έξω. Δεν θα μου λέγεις. Κακά τα ψέματα, δεν θα έλεγα τίποτα. Και άμα κοιταζόμασταν και υπήρχε ένας ηλεκτρισμός ανάμεσά μας. Ξερτάται, θα έπιανα κάτι εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να κοιτάζει μια μπλούζα, ξέρω εγώ, και να. Δεν ξέρω. Θέλω να γεμίσετε κάτω τα σχόλια με ατάκες που έχουν πει σε εσάς. Και έχουν πιάσει. Να σου πω κάτι. Το ξέρεις ότι κάποιες από αυτές ήταν άθλιες και μου λέει είμαστε μαζί 3 χρόνια μετά από αυτό. Πιάνουνε! Εννοείται ότι πιάνουν. Πιάνουν, γιατί να σου πω κάτι, μπορεί να πετάξει μια άθλια ατάκα, όμως να είναι αφορμή για να μιλήσει με τον άλλον και εν τέλει να αποδείξει ότι είσαι έξυπνος από αυτή την ατάκα και μετά. Κάπως απλά να αρχίσει το παιχνίδι. Το chit-chat. Θέλω να μου γράψετε κάτι στα σχόλια ατάκες που σας έχουν πει και σας έχουν μείνει. Θέλω να μου γράψετε ποιες από αυτές τις ατάκες δούλεψαν και είστε πλέον μαζί και είστε ένα ζευγάρι έτσι. Αξιοζήλευτο. Και τι άλλο θέλω να μας γράψουν κάτω στα σχόλια. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια και εσείς οι ίδιοι που έχετε κάνει αυτό το σχόλιο. Έλα να σας βλέπω από κάτω. Έλα, για ξεμητήστε λίγο. Τι, τους κάνεις bullying. Όχι. Ελάτε όλοι τώρα από κάτω να δείξετε τις ωραίες ατάκες. Έτσι. Θέλω να δω τις καλύτερες ατάκες. Θέλω να τις γράψετε για να παίρνουν ιδέες άλλοι που δεν έχουν έμπνευση και θέλουν να πλησιάσουν μια κοπέλα. Ελάτε κάτω να γίνουμε μια συνομιλία που θα ανταλλάξουμε ιδέες για το πώς να. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Αν κάποιος πει μια ατάκα η οποία είναι fail, είναι ο τρόπος που θα την πεις. Άμα φανεί ότι κάνεις πλάκα, θα την ρίξεις σίγουρα. Με αυτή την ατάκα, όπως και να την πεις, δεν ρίχνεις γκομενάκι. Να σου πω κάτι. Αν την πεις και γελάσεις μετά και πει και δείξεις ότι έχεις πει μαλακία. Θεός να κατέβει και να μου πει ζαχαροπλάση ήταν ο πατέρας σου, δεν με ρίχνει. Θέλω να δω ότι έδωσες λίγη έμφαση και αυτό θα μου δείξει ότι πραγματικά σου αρέσω. Και να σου πω κάτι. Το έστυψες στο μυαλό σου να βρεις κάτι. Εσύ τι θα μου έλεγες, κυρία μου. Real life δεν έχω κάνει ποτέ πέσιμο. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, πες ότι είσαι σε μια καφετέρια, εντάξει. Ναι. Αφού λοιπόν έχω επιβεβαιώσει ότι με κοιτάς κι εσύ, ναι. Μπορώ να έρθω δίπλα σου και να σου πω αυτή η καρέκλα είναι πιασμένη. Θα μου πεις εσύ. Τι θα μου πεις. Θα σου πω. Γιατί ρωτάς? Για να την πάρω, γιατί δεν χωράμε από εκεί. Άκουσε να δεις. Αν υπάρχει αυτός ο ηλεκτρισμός και κοιταζόμαστε, όταν εγώ θα σου πετάξω το μπαλάκι, θα βοηθήσεις κι εσύ λίγο. Εννοείται, αν θέλω κι εγώ. Και θα σου πω, φυσικά, όχι, δεν είναι πιασμένη. Τι θέλεις να την πάρεις ή θες να κάτσεις, θα σου πω εγώ. Άμα κάτσω, νιώθω ότι θα φανώ πολύ γήπας. Δεν θα θέλω. Εννοώντας, αρέσει... τι θα φανεί, μωρή. Θέλω τον πρίγκιπά μου εγώ. Ναι. Εσύ είσαι πιο αρπακτικό από μένα. Εγώ είμαι θεός που περιμένει. Η αλήθεια είναι πως η ιστορία έχει δείξει άλλα πράγματα, έτσι. Τι έχει δείξει. Εσύ με πλησίασες, έτσι. Εγώ σου στείλα, εσύ μου την έπεσες, κυρία μου. Εγώ δεν σου την έπεσα. Εγώ έστειλα απλά για συζήτηση, χαλαρό chit-chatting. Και το λιλάκι από εδώ θα ήθελα πολύ να σου μάθω μουσική. Σουμαθά. Και να σου δείξω λίγο πιάνο. Σου μάθα. Μωρή κυρία, εσύ είσαι αρπακτικό μεγάλο, μωρή. Σου έμαθα.
Ωραία, εντάξει. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελάτε στο παρεάκι μας. Ωραία, περνάμε εμείς εδώ. Πολύ καλά, περνάμε. Αρχίζω και φόβαμαι. Πολλά φιλάκια. Ωχ! Το φαΐ ήταν αυτό.